Το Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε στα πρώτα μόλις χρόνια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο τέλος δηλαδή της δεκαετίας του 1920, ύστερα από εισήγηση του μεγάλου λαογράφου Στύλπωνος Κυριακίδη. Αυτός ο θησαυρός υπάρχει σήμερα στα υπόγεια του παλαιού κτηρίου της Φιλοσοφικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Παρόλο που ο προσανατολισμός που είχαν τότε οι λαογραφικές σπουδές στην Ελλάδα ήταν και αρχαιογνωστικός, όπως φαίνεται και από την ονομασία της έδρας, η ίδρυση του μουσείου και αρχείου αποφασίστηκε για διδακτικούς και επιστημονικούς σκοπούς που σχετίζονταν με το σύγχρονο παραδοσιακό πολιτισμό. Ο Κυριακίδης φιλοδοξούσε να δημιουργήσει έναν πυρήνα, ο οποίος θα εξελισσόταν αργότερα σε πλήρες λαογραφικό μουσείο και θα βοηθούσε τόσο τους φοιτητές του Πανεπιστημίου, όσο και τους μελλοντικούς μελετητές να γνωρίσουν τον παραδοσιακό πολιτισμό του βορειοελλαδικού χώρου. Κύριε Καλίνη, το Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο της Φιλοσοφικής είναι ένα διαμάντι, θα λέγαμε, έτσι, μέσα στην Πανεπιστημιούπολη, που πολλοί ίσως να μην γνωρίζουν ότι υπάρχει. Ναι, και αυτό έχει το λόγο του που πολλοί μπορεί να μην γνωρίζουν την ύπαρξή του, παρόλο που φέτος, το 2017 δηλαδή, θα κλείσει 90 χρόνια από την ίδρυσή του. Το σημαντικό είναι ότι το Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο ιδρύθηκε έναν χρόνο, η αίτηση, δηλαδή η εισήγηση για την ίδρυσή του έγινε ένα χρόνο αμέσως μετά την ίδρυση του Πανεπιστημίου από τον Στύλπωνα Κυριακίδη, τότε καθηγητή στην έδρα της αρχαίας θρησκείας του βίου των αρχαίων Ελλήνων και της λαογραφίας. Είχε θετική ανταπόκριση από τις τότε Βρετανικές αρχές και υποστήριξαν την πρόταση και οικονομικά αλλά και ηθικά, θα έλεγε κανείς. Από το 1927 μέχρι και το 1940 είχε συγκροτηθεί η συλλογή του μουσείου. Πολλά από αυτά είναι είτε αγορές με χρήματα που έδωσε το Πανεπιστήμιο για αυτό το σκοπό, είτε βέβαια και δωρές, είτε είναι υλικό το οποίο έχει συγκεντρωθεί από τις επιτόπιες έρευνες που έκανε ο ίδιος ο Κυριακίδης στη Μακεδονία και τη Θράκη. Η θέση του μουσείου δεν ήταν εδώ που βρισκόμαστε τώρα, στο υπόγειο δηλαδή της Φιλοσοφικής Σχολής, αλλά στον επάνω όροφο, στον πρώτο όροφο. Δυστυχώς με τους σεισμούς του 1978, επειδή το κτίριο έπαθε πολύ σημαντικές ζημιές, αποκαθιλώθηκε η συλλογή, φυλάχτηκε σε κουτιά, μέχρι το 2006 περίπου. Παρόλο που σε αυτό το διάστημα όλοι οι καθηγητές της λαογραφίας και της κοινωνικής ανθρωπολογίας ενοχλούσαν με την καλή την έννοια τις Βρετανικές αρχές για την επανίδρυση του μουσείου, υπήρχαν διάφορα προβλήματα. Ωστόσο, το 2005-2006, με αφορμή μία συνδιοργάνωση έκθεση στο Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης, ανοίχτηκαν πια τα κουτιά, συντηρήθηκε το υλικό της συλλογής και έγινε μία έκθεση στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης με τίτλο «Τα πολύτιμα της παράδοσης». Μετά, επειδή είχε πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή η έκθεση, το 2007 βγήκε και ο κατάλογος της έκθεσης και πια έγιναν προσπάθειες και το 2010 είχαμε τη χαρά να γίνουν τα εγγένεια πλέον σε αυτόν τον χώρο όπου από τότε στεγάζεται μόνιμα η συλλογή. Τώρα, μέχρι την άνοιξη του 2014 λειτουργούσε μόνο με εθελοντές. Οπότε γι' αυτό και ο κόσμος δεν γνώριζε έτσι πολύ την ύπαρξή του. Από το 2014 έχω τοποθετηθεί εγώ για 2 μέρες τη βδομάδα, όπου ανοίγω 2 πρωινά το μουσείο. Έχουμε επικοινωνία με πολλά σχολεία της Θεσσαλονίκης, αλλά γενικότερα της Μακεδονίας, δηλαδή έρχονται και από τη Δυτική Μακεδονία. Κάνουμε εκδηλώσεις με τους φοιτητές, τη φοιτητική εβδομάδα. Ανοίγουμε στο Άπι Θήτα την Κυριακή, οπότε έχει πρόσβαση και ο κόσμος της πόλης της Θεσσαλονίκης. Και έτσι νομίζω ότι σιγά σιγά έχουμε αυξήσει την
επισκεψιμότητά μας αρκετά. Δηλαδή, πέρσι είχαμε περίπου στα 1000 άτομα επισκέπτες. Είναι κάτι μοναδικό πάντως όσον αφορά τα πανεπιστήμια της χώρας μας. Δεν συναντά κανείς κάποια αντίστοιχη έκθεση αλλού. Έτσι. Το μοναδικό επίσης είναι ότι την εποχή που ιδρύθηκε και άρχισε να συγκροτεί τη συλλογή του, δεν υπήρχε λαογραφικό μουσείο στην Ελλάδα. Υπήρχε λαογραφική εταιρεία στην Ελλάδα, αλλά δεν υπήρχε άλλο μουσείο. Και ήταν μια εποχή που το υλικό που φιλοξενείται στο μουσείο ήταν ακόμα σε χρήση. Σκεφτείτε τώρα τη δεκαετία, το τέλος της δεκαετίας του 20. Όταν δηλαδή ο Κυριακίδης έκανε την επιτόπια έρευνα και συνέλεγε υλικό, είτε αντικείμενα, είτε πληροφορίες που κατέγραφε, ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί τα έβλεπε πώς λειτουργούσαν τα πράγματα. Δεν ήταν τότε μουσιακό υλικό. Ο ίδιος είχε την προνοητικότητα να σκεφτεί να ιδρυθεί ένα τέτοιο μουσείο και αρχείο. Και στο αρχείο, εκτός από το λαογραφικό υλικό, το οποίο βεβαίως έχει και αντικείμενα, υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες καταγεγραμμένες για τον τρόπο ζωής των ανθρώπων εκείνη την εποχή. Μια διαρκής έκθεση στο παλαιό κτίριο της Φιλοσοφικής αποτελεί σήμερα η συγκεκριμένη. Η ανάπτυξη και λειτουργία αυτού του μουσείου και αρχείου ανακόπηκε δυστυχώς από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ευτυχώς όμως τα αντικείμενα του μουσείου και το αρχιακό υλικό διαφυλάχθησαν κατά την κατοχή και μετά την απελευθέρωση αποκαταστάθηκαν στην αίθουσα 14 του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής, όπου βρισκόταν και το σπουδαστήριο της λαογραφίας. Ποιες είναι αυτές οι δύο μέρες που λέγατε προηγουμένως ότι την επισκέψουμε? Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη πρωί από τις 9 μέχρι τη 1 και Πέμπτη από τις 9 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Έρχονται σχολεία τα οποία το επισκέπτονται? Έρχονται σχολεία κατόπιν να συνεννοήσεως μαζί μας με ραντεβού. Έρχονται όμως και φοιτητές στα διαλύματα των μαθημάτων τους. Φιλοξενούνται τα μαθήματα, έρχονται δηλαδή φοιτητές από τα μαθήματα κοινωνικής ανθρωπολογίας και λαογραφίας ή και απλώς κόσμος που έχει μάθει την ύπαρξή του και έρχεται έτσι να επισκεφτεί και να δει τι έχουμε σε αυτό το μουσείο. Όσον αφορά τους φοιτητές, έχουν μια εικόνα έτσι, για τα αντικείμενα αυτά, για τη χρήση, για αυτά που συναντούν εδώ. Οι νεότεροι που έρχονται, τα νεαρότερα άτομα? Αντιδρούν λίγο περίεργα. Πολλά πράγματα δεν τα γνωρίζουν. Τους φαίνονται έτσι λίγο περίεργα, γιατί είμαστε αρκετά απομακρυσμένοι από αυτόν τον τρόπο ζωής σήμερα. Ωστόσο, όλοι έχουν κάποια θύμηση από τα χωριά τους, από έτσι τους παππούδες τους. Δηλαδή, θα βρουν σίγουρα κάτι που θα έχουν δικές τους εμπειρίες και μνήμες. Κάποια από τα αντικείμενα που θα δουν εδώ πέρα. Πολλές γενιές φοιτητών της Φιλοσοφικής θυμούνται τη διαρκή εκείνη έκθεση με τα θαυμάσια αντικείμενα μέσα στις ωραίες ξύλινες προπολεμικές βιτρίνες τους. Το μουσείο στο μεταξύ χρειάστηκε για δεύτερη φορά να μεταφερθεί εξαιτίας του σεισμού του 1978 και τα αντικείμενά του να φυλαχθούν σε ασφαλές μέρος. Θέλω να πω ότι παρότι το μουσείο αυτό είναι το μοναδικό του απειθή και είναι κόσμημα του απειθή και όλα αυτά που είπε η κυρία Καλίνη, παρόλα αυτά έχει μια οργανική σχέση με άλλα μουσεία της πόλης και από αυτά ξεχωρίζω το λαογραφικό μουσείο και την έκθεση κεντώντας τη μνήμη. Και να πω ότι υπάρχουν και θεματικές επικαλύψεις και επικαλύψεις ό,τι αφορά τη φιλοσοφία, δηλαδή το πώς παρουσιάζεται αυτό το υλικό. Και ότι σίγουρα είναι καλή ιδέα ο κόσμος που έρχεται εδώ να περάσει και από εκεί, να συγκρίνει και να πάρει μια πιο, ας πούμε, ολοκληρωμένη εικόνα. Το επιστημονικό προσωπικό με τη βοήθεια μεταπτυχιακών φοιτητών επιτελεί ανηλυπώς διάφορες εργασίες συντήρησης, ταξινόμησης και οργάνωσης του υλικού με σύγχρονα μέσα.
πιο ενδιαφέρον στοιχείο αυτού του μουσείου δεν αφορά τόσο πολύ τα συγκεκριμένα αντικείμενα ή τα είδη των αντικειμένων, αλλά αφορά τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερος τρόπος για τα ελληνικά δεδομένα. Οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη δουλειά της γυναίκας που το έφτιαξε στην ουσία, της αναπληρώτριας καθηγήτριας, είναι συνταξιούχος τώρα, της κυρίας Νόρας Κουτέρη διδασκάλου, η οποία φρόντισε ώστε οι επισκέπτες του μουσείου να έχουν διαρκώς την υπενθύμηση ότι βρίσκονται σε ένα μουσείο και όχι σε μια αναπαράσταση της παραδοσιακής ζωής που ενδεχομένως σου θυμίζει το χωριό τους ή τη γιαγιά τους ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή μπροστά σε πράγματα που είναι γνωστά, μπροστά σε πράγματα που είναι οικεία, εν ολίγες μπροστά σε πράγματα που δεν έχουμε τίποτα να μάθουμε και να σκεφτούμε για αυτά. Να το πω διαφορετικά, είναι ένα μουσείο που είναι φτιαγμένο να προβληματίσει τους επισκέπτες του, να δημιουργήσει ερωτήματα. Και τα ερωτήματα που εγώ φροντίζω να δημιουργώ όταν φέρουμε τις φοιτήτρες και τους φοιτητές μας εδώ, γιατί το κάνουμε αρκετά συχνά, είναι προς την κατεύθυνση του πόσο διαφορετικός είναι ο τρόπος της ζωής στον οποίο έπαιζαν ρόλο όλα αυτά τα πράγματα και πόσο δύσκολο, πόσα πράγματα πρέπει να ξεχάσουμε από αυτά που θεωρούμε εμείς δεδομένα τώρα, προκειμένου λίγο να μπορέσουμε να τον προσεγγίσουμε. Ας πούμε, για παράδειγμα, πίσω σας είναι ένας αργαλιός. Παραπέμπει σε ένα κομμάτι της γυναικείας ζωής. Πόσο διαφορετική ήταν ο διαχωρισμός της αντρικής και της γυναικείας ζωής στη λεγόμενη παράδοση σε σχέση με το τι έχουμε συνηθίσει εμείς. Πόσο διαφορετικός ήταν ο διαχωρισμός ανάμεσα στην εργασία και τη μη εργασία σε σχέση με το ότι έχουμε. Προβληματίζεται δηλαδή ο επισκέπτης, έτσι τη στιγμή που μπορεί και το βλέπει μπροστά του αυτό. Προβληματίζεται ότι είναι ένας τρόπος ζωής που μπορεί να έχει στοιχεία που αναγνωρίζουμε κτλ. Είναι εντελώς διαφορετικός. Και προβληματίζεται επίσης προς την κατεύθυνση του να αναθεωρήσει, να αναθεωρήσουμε διάφορα πράγματα που νομίζουμε ότι ξέρουμε. Δηλαδή ξέρουμε πού αρχίζει και πού τελειώνει η παράδοση. Είναι ένα πράγμα μονολυθικό. Μπετόν αρμέ, έτσι. Λίγα είναι τα εκθέματα, αλλά εδώ βλέπει κανείς ποικιλία. Βλέπει κανείς πράγματα από διαφορετικές προελεύσεις, δυτικά πράγματα, ας πούμε. Κάποια πράγματα που έρχονται από την Ευρώπη, ρούχα, πιάτα, που ενσωματώνονται σε κάτι άλλο, συνδέονται με κάτι άλλο. Βλέπει κανείς μια πολύ διαφορετική, πώς να το πω, νοοτροπία, σε ό,τι αφορά το τι είναι χρήσιμο και τι είναι διακοσμητικό. Θα δείτε ότι πάρα πολλά πράγματα εδώ μέσα σε μας δίνουν την πρώτη εικόνα ότι είναι πολύ καλοφτιαγμένα και πολύ όμορφα. Αν τα κοιτάξεις λίγο καλύτερα, έχουν παραστάσεις, έχουν δράκους επάνω, έχουν αγγέλους, έχουν περίεργα γεωμετρικά σχήματα, τα οποία δεν αναπαριστούν αναγκαστικά κάτι, ούτε στολίζουν αναγκαστικά κάτι, αλλά εμφανίζονται εκεί σαν, ας πούμε, φορείς μιας δράσης, φορείς μιας προστασίας, προλαβαίνουν το κακό μάτι, φέρνουν αυθονία, βοηθάνε τη δουλειά. Και από αυτή την άποψη θα έλεγα ένα ακόμα ένα παράδειγμα, ότι το όριο της μαγείας και της διακόσμησης αρχίζει και ταράζεται, και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον πράγμα να σκεφτεί ο επισκέπτης του μουσείου. Το υλικό που διαθέτει το Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές δύο μεγάλες κατηγορίες συλλογών.
μουσιακά αντικείμενα με συλλογές από λαϊκές ενδυμασίες και εντύματα ή φαντά, έργα αργυροχοΐας, μεταλλοτεχνίας, ξυλογλυπτικής, κεραμικής, μουσικών οργάνων, ζωγραφικής και παλαιών φωτογραφιών. Αρχιακό υλικό με αδημοσίευτες εργασίες, παροιμίες και τραγούδια, μαγνητοτενίες με πλούσιο μουσικό υλικό από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Από το διορισμό του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ο Στύρπων Κυριακίδης καταθέτει πρόταση σκέψης για τη δημιουργία ενός λογογραφικού μουσείου. Είναι το πρώτο πανεπιστήμιο βέβαια στο οποίο αρχίζουν να συζητούν ακαδημαϊκά το χώρο της λογογραφίας. Μέχρι τότε ο Νικόλαος Πολίτης στην Αθήνα είχε περιορίσει αυτή τη συζήτηση στα πλαίσια της Ακαδημίας Αθηνών. Το υλικό του μουσείου συγκεντρώνεται αρχικά με επιτόπιες έρευνες που κάνει ο Κυριακίδης. Και αυτό είναι μια μεγάλη τομή, διότι ο πολίτης θεωρούσε ότι ο λογογράφος πρέπει να είναι μόνο αυτός που αναλύει και όχι αυτός που συλλέγει. Στις επόμενες δεκαετίες αυτό το υλικό θα πλαισιωθεί από αντικείμενα τα οποία έρχονται είτε ως δωρεές, είτε ως αποτέλεσμα της επιτόπιας έρευνας καθηγητών που διαδέχτηκαν τον Κυριακίδη. Πρέπει εδώ λίγο να δούμε για ποιο λόγο, ποια είναι η ακαδημαϊκή και επιστημολογική χρησιμότητα που έβλεπαν αυτοί που είδησαν αυτό το χώρο. Έτσι. Τον είδησαν. Τέλος πάντων, συγκέντρωσαν το υλικό που βρίσκουμε σήμερα σε αυτό το χώρο. Ο Κυριακίδης έλεγε ότι για να μπορέσει να καταλάβει ο διανοούμενος απόφυτος της φιλοσοφικής σχολής τον παραδοσιακό πολιτισμό ή αυτό που θεωρούσαν τότε ως παραδοσιακό πολιτισμό, πρέπει να μπορεί να έχει μπροστά του την υλική υπόσταση αυτού του πολιτισμού. Συγκεντρώνει λοιπόν εδώ υλικά μέσα σε μια αφήγηση περί παραδοσιακότητας. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία αυτής της αφήγησης. Πριν η κυρία Μπακαλάκη υπενήχθη το ζήτημα του πού τελειώνει η διακόσμηση και πού ξεκινάει η μαγεία, αλλά το ίδιο βλέπουμε και στα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο Κυριακίδης όσον αφορά το πού τελειώνει η παράδοση και πού ξεκινάει η νεωτερικότητα. Πού είναι το μοντέρνο δηλαδή και πού είναι το παλιό. Έτσι. Αυτά τον απασχόλησαν και στο τι υλικό προσπάθησε να συγκεντρώσει. Το μουσείο όπως το έστησε όμως δεν το στείνει ο Κυριακίδης, όπως το βλέπετε σήμερα, το στείνει η Νόρα Σκουτέρη Δασκάλου. Συνταξιοδοτήθηκε πριν από μερικά χρόνια. Δεν είναι τόσο πολύ μία δομή η οποία παρουσιάζει τον παραδοσιακό πολιτισμό, αλλά κυρίως μιλάει για το πώς οι λαογράφοι μελέτησαν αυτόν τον παραδοσιακό πολιτισμό. Γι' αυτό και η πρώτη βιτρίνα του Βουσίου, όταν μπαίνετε, δεν είναι μία βιτρίνα που παρουσιάζει, ξέρω, μία φορεσιά ή κάτι άλλο. Παρουσιάζει τον επιστήμονα, το υλικό του, τον τρόπο που το καταγράφει, τα εργαλεία του και τη λογική του. Άρα είναι μία επιστημολογική αφήγηση για την παράδοση. Αυτή είναι η διαφορά του δικού μας μουσείου και αυτό μας βοηθάει στο να δώσουμε και στους φοιτητές μας το όλο κλίμα του πώς γίνεται η διάκριση νεωτερικότητα παράδοση, πώς τα αντικείμενα μιλούν, γιατί τα αντικείμενα μιλούν αν κανείς μπορεί να τα ακούσει. Άρα μπορούμε να δούμε το παιδαγωγικό ενδιαφέρον και το διδακτικό και την διδακτική αξία όλων αυτών που βλέπετε εσείς σήμερα εδώ πέρα συγκεντρωμένα στο μουσείο. Το οποίο το είχε δει ακόμη ο Κυριακίδης από τη δεκαετία του 20 τώρα, από ό,τι κατάλαβα. Όχι, δεν λέω αυτό. Δεν λέω ότι ο Κυριακίδης είχε δει κάτι τέτοιο. Σκεφτόταν σε ένα άλλο πλαίσιο. Αλλά σίγουρα έτσι το αξιοποίησαν το υλικό αυτό η Άλκης Κυριακίδου Νέστορος και η Νόρα Σκουτέρη Δασκάλου. Και συνεχίστηκε μέσα στις δεκαετίες και φτάσαμε μέχρι σήμερα. Και έφτασε μέχρι σήμερα. Εντάξει.
Σχετικά πρόσφατα το αρχείο εμπλουτίστηκε από το προσωπικό αρχείο και τη βιβλιοθήκη του Στύλπωνα Κυριακίδη, τα οποία δόρισε η αείμνηστη Άλκη Κυριακίδου Νέστορος λίγο πριν από το θάνατό της. Όπως είπε προηγουμένως και ο κύριος Αγγελόπουλος, ένας από τους βασικούς λόγους ίδρυσης του μουσείου ήταν η εκπαίδευση των φοιτητών. Αυτό συνεχίζεται μέχρι και στις μέρες μας. Οι φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα κοινωνικής ανθρωπολογίας και λαογραφίας, είτε τα εισαγωγικά, ακόμη περισσότερο βέβαια τα επιλεγόμενα μαθήματα, έρχονται, γίνονται σεμινάρια στο μουσείο, με υλικό από το μουσείο, επισκέπτονται το μουσείο, αλλά όχι μόνο αυτοί. Το επισκέπτονται και πολλοί φοιτητές άλλων σχολών. Διοργανώνουμε παιχνίδια. Για παράδειγμα, πέρσι στις γιορτές κάναμε των Χριστουγέννων, κοντά στις γιορτές των Χριστουγέννων, κάναμε με μια ομάδα φοιτητών, εθελοντών, ένα κυνήγι θησαυρού με ενίγματα, το οποίο πραγματικά είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, έτσι, και χαρήκαμε πολύ, γιατί είχε πολύ θετική ανταπόκριση από τα νέα παιδιά για πράγματα που γινόταν στην εποχή των γιαγιάδων τους και των παππούδων τους. Και είδαμε με πόση χαρά το δεχτήκανε και πόσο έτσι δημιουργικό βρήκαν αυτό το παιχνίδι. Φυσικά και τα σχολεία που έρχονται κάνουμε κάποια παιχνίδια με τα παιδάκια, εξαρτάται βέβαια με τη συνεννόηση που θα έχουμε με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων. Και θα πρέπει να σας πω ότι από πέρσι δεχόμαστε και ομάδες προσφύγων, παιδιών δηλαδή προσφύγων. Έχουμε συνεργασία με τα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και έρχονται και παιδιά για να δούνε ακόμα και κοινά σημεία με τις πατρίδες τους, είναι αυτός ο πολιτισμός της Ανατολικής Μεσογείου. Και πραγματικά έχει πολύ μεγάλη αποδοχή. Δηλαδή από τη συγκίνηση, για πολλά πράγματα αισθάνονται συγκίνηση γιατί τους θυμίζουν πολύ έντονα τις χώρες τους, μέχρι πολύ καινούργια πράγματα που είναι πολύ διαφορετικά, αλλά τα δέχονται έτσι και ενδιαφέρονται σε μεγάλο βαθμό για αυτά. Στο πλαίσιο της ουσιαστικά της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αυτό που ήθελε να τονίσει ο Κυριακίδης με την ίδρυση του μουσείου και του αρχείου ήταν αυτό που είπαμε, αναφερθήκαμε νωρίτερα στις επιτόπιες έρευνες που έκανε. Αποτέλεσμα αυτών των ερευνών του είναι και 4 μακέτες που θα δούμε στη συνέχεια. Αυτές οι μακέτες γίνανε περίπου το 1930-31 σε συνεργασία του Κυριακίδη με τον τότε νέο φοιτητή Χρήστο Λεφάκη. Ήταν φοιτητής στη Σχολή Καλών Τεχνών και σύμφωνα με τις σημειώσεις του Κυριακίδη και τα σχέδια που έκανε ή κάποιες φωτογραφίες, δημιουργήθηκαν αυτές οι μακέτες. Πολύ σημαντικό, πολύτιμο υλικό σήμερα για μας, γιατί ουσιαστικά περιγράφει έναν τρόπο ζωής πολύ διαφορετικό, στην επαρχία κυρίως, αλλά πάλι πολύ διαφορετικό από τη σημερινή επαρχία. Είναι υλικό το οποίο πραγματικά μελετούν οι φοιτητές μας και βλέπω στην αρχή την έκπληξη όταν ακόμη και παιδιά που κατάγονται από επαρχία, πόσο διαφορετικά πλέον είναι τα πράγματα σήμερα. Για τις σημειώσεις του, ακριβώς δίπλα από τη μακέτα. Βεβαίως και τις σημειώσεις του, και αυτό είναι πολύτιμο υλικό για μας, γιατί βλέπει κανένας καταρχήν και πώς έκανε την έρευνά του και την καταγραφή. Ξεκινάει δηλαδή δίπλα στην ημερομηνία και τη θέση την οποία έχει επισκεφτεί, το κλίμα, το υψόμετρο, γιατί γνώριζε ότι αυτά επηρεάζουν τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Το αντικείμενο του Κυριακίδη έχει κρατήσει και στην προθήκη που βλέπει κανείς μόλις μπαίνει μέσα. Βεβαίως, μόλις μπαίνουμε θα δείτε, είναι οι 2 φωτογραφίες, η μία που δείχνει πώς ήταν το μουσείο, το πρώτο μουσείο, όταν ιδρύθηκε δηλαδή μετά το 27. Αυτές οι προθήκες που βλέπετε εδώ, οι ξύλινες, είναι από αυτό, από το πρώτο μουσείο. Δηλαδή συντηρήθηκαν για αυτές και αυτή τη στιγμή αποτελούν από τη μία έκθεμα,
γιατί είναι μιας άλλης μουσιακής νοοτροπίας βέβαια. Από την άλλη όμως είναι λειτουργικά, λειτουργούν ακόμα ως προθήκες και στο δικό μας μουσείο. Θα δείτε βέβαια πώς ήταν και το πρώτο, η πρώτη βιβλιοθήκη των καθηγητών του Πανεπιστημίου, χώρος ο οποίος σήμερα λειτουργεί ως σπουδαστήριο λαογραφίας και κοινωνικής ανθρωπολογίας, ακριβώς από πάνω, και βεβαίως προσωπικά αντικείμενα του Κυριακίδη που σχετίζονταν όμως με, με την ακαδημαϊκή του ζωή, με το ακαδημαϊκό του έργο, δηλαδή η γραφομηχανή του, χειρόγραφα, επιστολές του, χάρτες που χρησιμοποιούσε στα μαθήματα. Νομίζω ότι φαίνεται έτσι λίγο η ιστορία πώς ξεκίνησε το μουσείο και πού φτάνουμε σήμερα. Κόσμημα πραγματικό αποτελεί μέσα στην καρδιά της Πανεπιστημιούπολης και όποιος δεν το έχει επισκεφθεί πρέπει να το κάνει.